χαμηλό σκορ στο μάτς. Ναι, νωρίτερα για την προηγούμενη φάση που διαμαρτυρήθηκε ο Έσπρος για να δούμε εδώ τον drive. Καταπληκτικό κάρφωμα πήγε στο drive, τεκάρφωσε στο πρόσωπο του Μπρούερ. Νέα κακή εμφάνιση και ήττα για τον Έσπερο Μακτέο Λαμίας. Το συγκρότημα του Γιάννη Σοφογιάννη έχασε στο Καλκιοπούλιο από την ουραγό ομάδα του Ψυχικού με 63-74 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Elite League Ερίκος Δινάν. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο μάτς και προηγήθηκαν με 2-12 στο τρίτο λεπτό, με το σκορ στο 10 να είναι 13-19. Με ένα σερί 6-0 ο Έσπερος ισοφάρισε σε 19-19 στο 12, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μικρό προβάδισμα για το υπόλοιπο της δεύτερης περίοδου και να βρίσκονται στο συν 3 στο ημίχρονο 31-34. Στο ίδιο μοτίβο και το τρίτο δεκάλεπτο, με το Ψυχικό να προηγείται με 4 πόντους στο 30-45-49. Στην τελευταία περίοδο, η Αθηναϊκή ομάδα προηγήθηκε ακόμη και με 13 πόντους, 56-69 στο 37. Ο Έσπερος κατάφερε να μειώσει στους 7-63-70, 1-25 πριν τη λήξη, όμως δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο, με το Ψυχικό να φτάνει στην νίκη με 63-74. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπέρκ με 23 πόντους, ενώ από τον Έσπερο κορυφαίος ήταν ο Λιάπης με 14. Ναι, πιστεύω ότι τα παιδιά προσπαθήσανε πάρα πολύ να μείνουν σε μια τακτική που στην προπόνηση θέλαμε να προσπαθούσαμε να εστιάσουμε στα του της άλλης ομάδος. Παίζουμε με το μαχαίρι στο λαιμό, οπότε κάναμε και αρκετά λάθη για αυτό το λόγο αμυντικά, αλλά θέλω να κρατήσω τη μεγάλη θέληση που είχαν τα παιδιά και την αποφασιστικότητα που είχαν όταν χρειαζόταν στην επίθεση. Μας βοηθήσαν πολύ σήμερα και τα δύο παιδιά που έχουμε πάρει από οι Αμερικάνοι μας αρκετά, αλλά όλα τα παιδιά έδωσαν και την ψυχή τους και η νίκη αυτή είναι πολύ σημαντική και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για βαθμολογικούς, γιατί το χρειαζόμασταν. Δεν είναι η ομάδα μας για να είναι σε αυτή τη θέση που είναι τώρα, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα δούμε. Κάκη στην εμφάνιση, νομίζω είναι η τρίτη συνεχόμενη εμφάνιση στην οποία η ομάδα είναι κατώτερη των περιστάσεων. Δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε πολλές, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν χωράνε δικαιολογίες. Είναι στιγμές κρίσιμες, στιγμές πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Η ουσία είναι ότι σήμερα χάσαμε δίκαια από μια ομάδα ήδη δυνατοτήτων με εμάς. Και αυτό μας σίγουρα μας δημιουργεί, μας βάζει σε σκέψεις για το πώς θα μπορέσουμε να δούμε το δεύτερο γύρο. Όπως και να έχουμε δύο δύσκολα μάτς, Τετάρτη και το Σάββατο, πρέπει να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε και από εκεί και πέρα να μαζευτούμε, να συζητήσουμε και να πάρουμε τις τρεις αποφάσεις της ομάδας να παρουσιαστεί καλύτερη στο δεύτερο γύρο. Για το σημερινό μάτς, άστοχα, πολλά άστοχα σουτ. Δεν υπήρχε ποτέ ρυθμός, υπήρχε ένα, νομίζω το άγχος γιατί το μάτς είχε μεγάλο πρέπει, τελικά δεν καταφέραμε να το κερδίσουμε. Λειτουργήσε πολύ καταλυτικά εναντίον μας. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Σίγουρα οι απουσίες και οι τραυματισμοί μας στέγησαν. Νομίζω ότι δίκαια χάσαμε σήμερα και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα η ομάδα δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό σημαίνει και μεταγραφικές κινήσεις όπως κάνατε και πέρυσι. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Είναι σε επαφή με τη διοίκηση. Να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.